και για να μην δημιουργείται σύγχυση ούτε στους ανθρώπους που παρακολουθούν, ούτε στους μη νομικούς της αίθουσας. Πρώτον, τα περί 2/5 κλπ. Των οποίων έγινε επίκληση από πλευράς του κυρίου, του προλαλήσαντος βουλευτού, δεν ισχύουν εν προκειμένου. Εν προκειμένου υπάρχει άλλο πλαίσιο που αφορά τις εκπαιδευτικές άδειες. Αυτά τα οποία ανέφερε αφορούν τις τακτικές άδειες και καλό είναι να είστε πιο ενημερωμένος. Δεύτερον, μόνο διευκρινιστικά εγώ θα μιλήσω. Δεύτερον, κανένα συμβούλιο και κανένας ανακριτής και κανένα όργανο δεν μίλησε περί επικινδυνότητας. Αυτά είναι δικά σας λόγια. Η μόνη διατύπωση που υπάρχει είναι τυπική και έχει να κάνει με την πιθανότητα, με την εξασφάλιση της παρουσίας του στο δικαστήριο και εκτέλεσης της ποινής. Επομένως, σταματήστε να κινδυνολογείτε. Τρίτον, σε σχέση με το ζήτημα του αδικήματος για το οποίο έχει καταδικαστεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος του οποίου απειλείται η ζωή και για τον οποίο καλό είναι να τοποθετήσετε με μεγαλύτερη, αν θέλετε, σύνεση. Επί του αδικήματος λοιπόν αυτού, το ίδιο το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι δεν υπήρξε από πλευράς του αντίσταση, διότι συγκεκριμένα κατατέθηκε από τον Όμηρο ότι αυτά τα τέσσερα παιδιά μπροστά του συζήτησαν ότι δεν θα κάνουν χρήση των όπλων που κατήχαν ακριβώς για να μην θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή. Και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο απειλάγησαν από την ψευδή κατηγορία της αντίστασης που τους είχε προσαυθεί για να δικαιολογήσουν. Για να δικαιολογηθεί η ακραία βία την οποία υπέστησαν και όλοι είδαμε και την παραμόρφωσή τους την οποία είδαμε στις σχετικές φωτογραφίες που χρειάστηκε να υποβληθούν σε Photoshop για να είναι αναγνωρίσιμη. Τόση βία τους ασκήθηκε, υπόθηκε ότι ήταν γιατί δήθεν αντιστάθηκαν και το δικαστήριο έκρινε με βάση την κατάθεση των ανθρώπων που ήταν παρόντες, κύριε Πλεύρη, και δεν ήσασταν εσείς παρόντες, οι άνθρωποι που ήταν παρόντες και ακόμα... Δεν κάνουμε δικαστήριο εδώ, δεν κάνουμε τη δίκη. Όχι βέβαια, δεν μπαίνεις λεπτομέρειες λοιπόν. Μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες όμως, κλείστε. Αν είχε γίνει αυτή η παρατήρηση, κυρία Πρόεδρε, και προηγουμένως δεν θα χρειαζόταν καν να πάρω το λόγο. Από τη στιγμή όμως που έγινε όλη αυτή η διεκτραγώδηση, οφείλω να αποσαφηνίσω αυτά που είναι δημοσίως γνωστά. Ωραία. Φαντάζομαι δεν θα επανέλθουμε στα στοιχεία. Κατά τα λοιπά, να ολοκληρώσω, έχω βλέπω 10 δευτερόλεπτα από το λεπτό που μου δώσατε. Κατά τα λοιπά, εμείς καλούμε και την κυβέρνηση και όλους τους βουλευτές να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη που βαρύνει όλους για μια ανθρώπινη ζωή η οποία αυτή τη στιγμή διακυβεύεται, αλλά και για την ουσία της δημοκρατίας. Δεν είναι η ώρα κανείς να κάνει ούτε επίδειξη δύναμης, ούτε επίδειξη εξυπνάδας πάνω σε μια ανθρώπινη ζωή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό